Последняя бесгибсона Георгия Карина Байна Дуэ. Μέχρι πριν από κάποια χρόνια οι βουλευτές της Ουγγαρίας ήταν γύρω στους 400, ο σημερινός πρωθυπουργός κατέβασε αυτό το αριθμό στους 200. Τόσο είναι πλέον οι Ουγγροί βουλευτές. Ο πληθυσμός είναι ακριβώς ίδιος με την Ελλάδα. Σε έκταση η Ουγγαρία είναι μικρότερη, είναι γύρω στις 93.000 πραγματικά χιλιόμετρα και δεν έχει νησιά όπως έχουμε εμείς στην Ελλάδα. Πέρα από το αυτό της Μαργαρίτας που είδατε και κάποια άλλα εντός του ποταμού. Τώρα στη δεξιά πλευρά, αν γυρίσουμε τα βλέμματα, βλέπουμε την εκκλησία, την Κατολική Εκκλησία της Αγίας Άννας και ψηλά πάνω στο λόφο δεσπόζει η Καστρούπολη, μια περιοχή η οποία έγινε πρωτεύουσα της Ουγγαρίας μετά το πέρασμα των Τατάρων, όταν οι Ούγγροι αποφάσισαν να βρουν ένα μέρος το οποίο τους έδινε τη δυνατότητα να μείνονται πιο εύκολα, να προστατεύονται και να μείνονται πιο εύκολα στην περίπτωση κάποιος εχθρός ήθελε να τους κυρίευσε. Το παλάτι άρχισε να χτίζεται σιγά σιγά. Στο πέρασμα των αιώνων ο κάθε βασιλιάς έβαλε και μια, από μια πινελιά. Το μέγεθος αυτό το απέκτησε την εποχή των Αυσβούργων. Στα παλάτια θα περπατήσουμε μεθαύριο κατά τη διάρκεια της ανάγκησης. Θα κάνουμε και μια μεγάλη βόλτα που συνηθίζουμε να κάνουμε. Θα δείτε αρκετά πράγματα από κοντά.